είναι ο κύριος Κώστας Σταμπολής, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κύριε Σταμπολή, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Πείτε μου αρχικώς, πώς βλέπετε την κατάσταση διεθνώς? Έχει βελτιωθεί, έχει σταθεροποιηθεί? Παραμένετε στην ανάλυση ότι σε αυτό τον κυκαιώνα ούτως ή άλλως για την επόμενη διετία η Ευρώπη δύσκολα θα ξεφύγει? Κοιτάτε, οι ψηλές τιμές στον χώρο της ενέργειας παραμένουν και θα παραμείνουν για αρκετό διάστημα ακόμα. Δεν αλλάζουμε τη βασική μας ανάλυση. Ακόμα και αν επιτευχθεί συμφωνία, θα πρέπει να εξειδικευτούν οι όροι, θα πρέπει να υπάρξουν διευθετήσεις και από τα δύο μέρη. Όσο γίνεται αυτή η διαδικασία, θα υπάρχει ένα αρκετά αυξημένος βαθμός αβεβαιότητας. Όμως, αυτό είναι το ένα μέρος της εξίσωσης. Το άλλο μέρος είναι τι γίνεται στις ίδιες τις αγορές και τα ελλείμματα στην προμήθεια, στην τροφοδοσία που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, στο πετρέλαιο έχουμε σαφώς ένα έλλειμμα το οποίο δεν θα βελτιώνεται. Δηλαδή θα γίνεται μια συνεχής προσπάθεια να εμποδιστούν οι ρωσικές εταιρείες να εξάγουν πετρέλαιο και εν μέρει έχει επιτευχθεί μικρές ποσότητες, μιλάμε για 2-3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, αλλά ξέρετε, σε μια αγορά 100 εκατομμυρίων βαρελιών το να σου λείψουν 2-3 αμέσως έχει επίπτωση στις τιμές. Έχουμε επίσης άλλες περιοχές όπως είναι το Ιράν, το οποίο είναι υποτελεί υποκυρώσεις. Εδώ βλέπουμε ότι η προοπτική επίτευξης συμφωνία τορπιλίστηκε κυριολεκτικά από τη Ρωσία και είναι αβέβαιον το πότε θα επιτευχθεί νέα συμφωνία. Μπορεί τον Απρίλιο, μπορεί τον Μάιο, μπορεί τον Ιούνιο, μπορεί το Σεπτέμβριο. Δεν γνωρίζουμε. Ακόμα ένας βαθμός αβεβαιότητας. Η Βενεζουέλα έχει καταρρεύσει το σύστημα παραγωγής και ακόμα και να θέλουν να βγάλουν πετρέλαιο και να συμφωνήσει η ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βενεζουέλα, όπως είδαμε πρόσφατα, πήγανε γονιπετοί στο Μαδούρο να ζητήσουν να μπουν μέσα να παράγουν. Δεν μπορούν διότι έχουν πρόβλημα με τις υποδομές οι οποίες έχουν πέσει σε αχρηστία, έχουν υποστεί ζημίες και δεν μπορεί να βγουν. Και έχουμε και ατυχήματα διάφορα, δηλαδή έχουμε πυρκαγιές, δηληστήρια. Δεν είναι τόσο εύκολη η παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου, άρα αυτό θα κρατά τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Οι αραβικές χώρες που ρωτάει πολλοίς κόσμος, οι χώρες του κόλπου. Οι χώρες του κόλπου είναι δεσμευμένες όλες στο πλαίσιο των συμφωνιών του ΟΠΕΚ. Ο ΟΠΕΚ κρατάει μια πάρα πολύ επιφυλακτική στάση και καλά κάνει εδώ και 2 χρόνια, διότι δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, το οποίο επηρεάζει άμεσα την κατανάλωση. Άρα δεν θέλει να ανεβάσει την παραγωγή του και ξαφνικά να χρειαστεί πάλι να την δεσμεύσει ή να την μειώσει. Άρα είναι πάρα πολύ συντηρητικός στο να δώσει το πράσινο φως για σημαντικές αυξήσεις στην παραγωγή. Άρα ο ΟΠΕΚ θα κρατάει την παραγωγή στα ίδια επίπεδα. Και να θυμίσουμε ότι στον ΟΠΕΚ συμμετέχει και η Ρωσία πλέον. Είναι σωστό, ΟΠΕΚ, έχετε ο ΟΠΕΚ δίκιο. Plus, ΟΠΕΚ και το Καζακστάν πλέον και το Αζερβαϊτζάν. Άρα βλέπουμε ότι η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου θα είναι τεταμένη. Πάμε τώρα στο φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο. Πριν μου πείτε οτιδήποτε, υπάρχει ένα ερώτημα πολλών ακροατών. Παρατηρεί, λέει ο κ. Σταμπολής, μείωση στις ποσότητες από τη Ρωσία προς την Ευρώπη εν μέσω του πολέμου? Όχι. Κοιτάτε, οι ποσότητες είχαν αρχίσει να μειώνονται από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Υπήρχαν μειωμένες ροές, όχι φοβερά, δηλαδή μιλάμε για 5, 10, 15% στο πλαίσιο των τρεχουσών συμβολέων. Δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε επίτηδες η Gazprom για να μειώσει κτλ. Αλλά στα πλαίσια των συμβολέων, κάθε εταιρεία λέει: εγώ θα πάρω τόσο, εγώ θα πάρω τόσο και από εκεί εξαδόνται οι ροές. Λοιπόν, βλέπουμε ότι επειδή είχαν ίσως εξασφαλίσει και από άλλες πλευρές, λοιπόν, η κάθε εταιρεία κάνει τους υπολογισμούς. Το αποτέλεσμα, το συνολικό, ότι είχαμε μειωμένες ροές από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Μπορεί εν μέρει αυτές οι μειωμένες ροές να ήταν και στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της Μόσχας. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει σταματήσει η ροή. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή και εν μέσω εχθροπραξιών οι αγωγοί οι οποίοι διέρχονται μέσω της Ουκρανίας και μεταφέρουν ένα γύρω στο 25% των ποσοτήτων που έρχονται στην Ευρώπη δεν έχουν σταματήσει
τη ροή. Δεν έχει κανένα λόγο η Ρωσία να σταματήσει τη ροή. Ούτε εμείς έχουμε λόγο να πούμε δεν θα πάρουμε. Είναι μια αλληλεξάρτηση, είναι όπως ένας καθολικός γάμος. Δηλαδή δεν μπορεί να διασπαστεί εύκολα αυτή η συμφωνία, η οποία είναι σε δυναικές, είναι σε βάθος χρόνου. Και αυτή τη στιγμή δοκιμάστηκε αυτή η συμφωνία με αυτά που είδαμε. Παρ' όλα αυτά η Γερμανία, όπως είδαμε, ήταν πολύ ξεκάθαρη, είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να σταματήσω τη συνεργασία με τη Ρωσία σε αυτό, διότι θα καταρρεύσει το σύστημά μου, το ενεργειακό, η βιομηχανία μου κτλ. Λοιπόν, άρα εδώ θα έχουμε μία, αν θέλετε, σταθερή κατάσταση ως προς τις ροές από τη Ρωσία, όμως παράλληλα και βάσει του νέου προγράμματος που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα γίνει μία στροφή να διαφοροποιήσουμε όσο μπορούμε την προμήθεια από άλλα μέρη. Είτε αυτό λέγεται Αζερμπαϊτζάν, είτε αυτό λέγεται LNG ή Βόρειος Θάλασσα. Η Βόρειος Θάλασσα έχει αρκετό ακόμα αέριο να βγάλει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή κάποια στιγμή πριν από 10 χρόνια, 8, άρχισαν να δίδονται αντικίνητρα για τις εταιρείες να μην επενδύουν στην παραγωγή. Σωστό. Και αυτό έχει αποτέλεσμα να έχει μειωθεί πάρα πολύ. Οι Νορβηγοί, και είναι προς τιμή τους αυτό, δεν ακολούθησαν αυτό το παράδειγμα. Είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπετε. Και είναι οι μόνοι οι οποίοι αύξησαν και τα αποθέματά τους και την παραγωγή τους. Εντυπωσιακά. Αλλά οι Νορβηγοί δεν θάνουν. Πρέπει και η Βρετανία και η Γερμανία και η Δανία, που κάθε μία έχει δικό της τομέα στη Βόρειο Θάλασσα, να ενεργοποιηθούν. Άρα λέτε ότι άρχισε και το πολιτικό μασάζ, γιατί κάτι δηλώσει Τίτερμανς, κάτι οι Γερμανοί που λένε ότι στις παρούσες συνθήκες δεν μπορούμε να τα εγκαταλείψουμε, σημαίνει ότι επιστρέφουν σε αυτά. Στροφή 180 μοιρών ο κύριος Τίντερμαν και η σύντροφή του. Μάλιστα. Στην Κολοτούμπα μεγαλειώδης. Μάλιστα. Και αλλά είπαν ότι αυτή τη στιγμή, πρώτον, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αέριο, επιτέλους το κατάλαβαν, το θεωρούν πλέον οικολογικό καύσιμο, και δεύτερον ότι πρέπει να ενισχύσουμε την εγχώρια, δηλαδή την ευρωπαϊκή παραγωγή. Ναι, αλλά πριν από αυτή την Κολοτούμπα υπήρξαν χώρες που μπήκανε μονόπατα σε αυτή την ιστορία, όπως η δική μας. Βεβαίως. Και το ερώτημα είναι μην την πληρώσουμε, καταλάβατε. Ενώ αυτή την έχουμε ήδη πληρώσει. Έχει αυξηθεί η εξάρτησή μας κατά 10 μονάδες τα τελευταία 4 χρόνια. Από 75% εξάρτηση ενεργειακή έχουμε πάει στο 85%. Τι άλλο να γίνει. Μάλιστα. Ρωτούν εδώ πολλοί ακροατές. Γνωρίζει ο κύριος Σταμπολής αν από αυτή την κατάσταση και εν μέσω του πολέμου και ότι λείπουν τα 2 εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά, όπως είπε διεθνώς, και ότι γίνεται και αυτό που γίνεται με το φυσικό αέριο, η απεξάρτηση σταδιακή που ξεκινά, οι Ρώσοι χάνουν ή κερδίζουν αυτή τη στιγμή εν μέσω πολέμου, σε τιμές? Λοιπόν, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και δύσκολο να απαντηθεί, αλλά θα προσπαθήσω να την απαντήσω ως εξής. Σε πρώτη φάση, δηλαδή τους επόμενους μήνες, φαίνεται ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο. Κερδίζει υπό ποια έννοια? Ότι έχει αυξήσει πάρα που έχει, δηλαδή η πολιτική της έχει οδηγήσει, μάλλον να πούμε διαφορετικά, σας είπα είναι δύσκολη ερώτηση. Mm. Τα μέτρα που πήρε η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά της Ρωσίας, τα οικονομικά μέτρα, οδήγησαν σε υψηλές τιμές, σε οποίες χάνουν οι Ευρωπαίοι. Άρα σε πρώτη φάση κερδίζουν οι Ρώσοι, εφόσον εμείς έχουμε τόσο σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Όπως έγινε σήμερα πολύ φανερό με τα μέτρα της κυβέρνησης, προσπαθεί να βρει χρήματα, να δώσει δεξιά-αριστερά κτλ. Λοιπόν, και αυτό κάναν και άλλες κυβερνήσεις. Άρα σε πρώτη φάση, επειδή αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται η Ευρώπη σε οικονομικό επίπεδο, φαίνεται ότι κερδίζει η Ρωσία. Πιο μακροπρόθεσμα, αν θέλετε μέσο μακροπρόθεσμα, το πιο πιθανό είναι ότι θα κερδίσουμε εμείς. Δηλαδή, από την άποψη ότι αν μπορέσουμε και διαφοροποιήσουμε έστω με ένα 20-30% την προμήθεια αερίου της Ευρώπης, εκεί θα έχουμε κερδίσει, διότι εκ των πραγμάτων θα έχουν μειωθεί οι πωλήσεις αερίου της Ρωσίας. Μάλιστα. Η οποία Ρωσία όμως μας έχετε πείσει στο παρελθόν δεν αποκλείται να στραφεί αλλού, σε άλλες αγορές. Ήδη παράλληλα στρέφεται, αλλά αυτά παίρνουν χρόνο. Ήδη κατασκευάζει έναν αγωγό, αυτό το Γιαμάλ, μπρος στην Ανατολή.
μιλάμε δηλαδή 5-6 χιλιάδες χιλιόμετρα αγωγή για να πάνε στην Κίνα. Άρα να δίνει ένα μέρος του αερίου που δίνει στην Ευρώπη στην Κίνα. Μάλιστα. Το ήδη προχωράει, αλλά θέλει 2-3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Επίσης, άλλο ερώτημα. Κερδίζουν από αυτή την ιστορία την ενεργειακή Ευρώπη, λέει, το καταλάβαμε. Σε πρώτη φάση είπατε είναι χαμένοι. Οι Αμερικανοί κερδίζουν. Οι Αμερικανοί κερδίζουν σε όλα τα επίπεδα. Κερδίζουν σε όλα τα επίπεδα, διότι όπως στην Ευρώπη έγινε μεγαλειώδης κολοτούμπα του Ευρωιερατείου, έτσι και η διοίκηση Biden αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι πρέπει να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και αερίου. Το έχει δεχθεί σιωπηλά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν στο Τέξας το μεγάλο συνέδριο της ΣΕΡΑ, όπου εκεί βρέθηκε υπουργός ενέργειας της ΗΠΑ και ζήτησε από τους παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγή τους, ενώ μέχρι πρώτη ως έλεγε, ξέρετε, τα οικολογικά και τα περιβαλλοντικά, να μην πάει ο ένας αγωγός εκεί, να μην πάει ο άλλος αγωγός εκεί, αλλά ουσιαστικά τους μείωνε την παραγωγή. Τώρα τους σχεδόν εκλιπαρούσε να αυξήσουν την παραγωγή τους για να μπορέσει να αποκτήσει οι ΗΠΑ ενεργειακή ανεξαρτησία. Yes. Άρα αυτό βοηθάει, διότι έχει μεγάλη παραγωγή οι ΗΠΑ, είναι ένα μεγάλο βιομηχανικό κράτος και με υπηρεσίες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Άρα οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες στο αέριο, στο 1 τρίτο, στο 1 τέταρτο από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Άρα κερδίζει σε όλα τα επίπεδα, θα αυξήσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου. Βγαίνει κερδισμένη σε όλα τα επίπεδα οι ΗΠΑ. Χαμένη βγαίνει η Ευρώπη. Ναι, η οποία μπορεί να πάρει ένα backup σε LNG, αλλά δεν ξέρουμε και σε τι τιμή. Σε πολύ υψηλή τιμή. Σε πολύ υψηλή τιμή. Μάλιστα. Το LNG είναι premium fuel. Δεν θα είναι σε λίγα χρόνια. Θα εξισορροπηθεί σχεδόν με τις τιμές των αγωγών. Αλλά μέχρι στιγμής παραμένει ένα premium fuel. Δηλαδή ο άλλος πληρώνει παραπάνω για να το πάρει. Γιατί είναι η μεταφορά, είναι η αποθήκευση, είναι η εξαέρωση, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και θέλω να κλείσουμε σήμερα, κύριε Σταμπολή, με την πατρίδα μας. Διότι, όπως το είπατε σωστά, σήμερα το πρωί τρέχει η κυβέρνηση με επιδόματα να μπαλώσει, ναι, ό,τι μπορεί να μπαλώσει. Αλλά δεν τα υποτιμώ εγώ τα επιδόματα για κόσμο που παίρνετε, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Σαφέστατα. Αλλά δεν είναι αυτό που εσείς έχετε πει μια μακροχρόνια πολιτική ασφάλεια. Αλλά κοιτάτε, αν δεν δείτε, το μελέτησα λίγο το πρωί, ναι, ναι, το διάβασα. Θα σας πω δύο σχόλια πάνω στα θέματα, σε αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί. Πρώτον, το ύψος των επιδομάτων αποτελεί έναν ρεαλιστικό συμβιβασμό μεταξύ των υψηλών προβλέψεων, δεν ξέρουμε, δηλαδή κάνει κάποιες προβλέψεις για τον Απρίλιο κυβέρνηση υψηλές, και των σημερινών επιπέδων τιμών. Άρα έπρεπε να γίνει μια ρεαλιστική τοποθέτηση, η οποία έχει γίνει από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, και είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσεις να προβλέψεις πού θα πάνε οι τιμές και εσύ τι επιδοτήσεις να δώσεις. Άρα είναι ένα συμβιβασμός αυτό που έγινε και αυτά που ανακοινώθηκαν, ουσιαστικά κινώντας ανάποδα. Είπε δηλαδή η κυβέρνηση, τι μπορώ εγώ να διαθέσω άμεσα από τον προϋπολογισμό, 1,1 δισεκατομμύρια, εντάξει, και τα μοίρασε. Δηλαδή 640 πάνε, όπως είδαμε, στον ηλεκτρισμό, 324 νομίζω πάνε στο πετρέλαιο και 130 πηγαίνουν στα υπόλοιπα. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον επίσης ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι οριζόντια. Είναι επιλεκτικά, το οποίο για να γίνουν αυτό έχει επιτρέψει πλέον η ηλεκτρονική οργάνωση που υπάρχει στην κυβέρνηση, έχει επιτρέψει αυτήν την επιλεκτική διευθέτηση, διανομή, αν θέλετε, των επιδομάτων. Και ταυτόχρονα με την ψηφιακή διάσταση του όλου θέματος ενισχύεται ακόμα περισσότερο και ο κρατικός μηχανισμός, αλλά και οι ίδιοι οι καταναλωτές, εσείς και εγώ δηλαδή, που θα μπούμε στη διαδικασία να μπούμε στις πλατφόρμες, να ψάξουμε και να κάνουμε κάποια πράγματα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ψηφιακή ενηλικίωσή μας. Θα μου πείτε, περιμέναμε να δούμε ψηλές τιμές για να γίνει αυτό. Ναι, μέσα από τις κρίσεις συνήθως γίνονται τα βήματα αυτά. Άρα έχουμε κάποια επιδόματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για μεγάλη μερίδα κόσμου αυτά. Και δεύτερον, έχουμε την ηλεκτρονική διάσταση που επιτρέπει πλέον την σωστή διανομή
όσο μπορεί να είναι σωστή, των επιδομάτων. Να μην είναι οριζόντια. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει τρία αυτοκίνητα να μην πάρει επιδότηση. Να πάρει από αυτός που έχει ένα και έχει πρόβλημα να το κινήσει. Πάμε τώρα όμως σε αυτό που είναι το στρατηγικό. Διότι έχω εδώ το φίλο τον Νίκο, με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Σταμπολί μου, που λέει: θα φτιάχναμε πράσινη ενέργεια, λέει ο ακροατής μας, χωρίς κανένα σχεδιασμό. Τώρα τρέχουμε να βρούμε κάρβουνο, ξύλα, σπαρματσέτα. Είμαστε για γέλια. Βέβαια, εννοούσαμε μάλλον πράσινη ενέργεια για να τα κονομάνε όσοι παρήγαγαν κατά βάση γερμανικές εταιρείες. Εγώ σας ρωτώ ευθέως, άκουσα χθες το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Έδωσε τέσσερις άξονες. Πρώτος άξονας, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεύτερος άξονας, να γίνουμε πιο εκτεταμένος κόμβος hub για LNG. Τρίτος άξονας, να φέρουμε ηλεκτροδότηση από την Αίγυπτο. Πολύ φοβάμαι ότι η Αίγυπτος δεν μπορεί να καλύψει τα δικά της. Και τέταρτος άξονας, για πρώτη φορά, να δούμε όπου είναι οικονομικά ωφέλιμα η δική μας ενεργειακή εθνική πόρη. Αυτό είναι ένα παράθυρο για τη συζήτηση που κάνουμε χρόνια και μαζί σας. Είναι παράθυρο μόνο που έπρεπε αυτό το τελευταίο, ναι, που ο Πρωθυπουργός θα ήταν πρώτο. Μάλιστα. Να σας το βάλω. Έπρεπε να ήταν πρώτο, διότι το θέμα της γραφειοκρατίας στον ΑΠΕ έχει ήδη βελτιωθεί αρκετά και εξάλλου δεν απευθύνεται. Το μεγαλύτερο μέρος απευθύνεται σε οργανωμένες εταιρείες. Ενδεχομένως αυτό που έπρεπε να πει ο Πρωθυπουργός και δεν είπε. Να γίνει μικρότερη, να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια για τους απλούς οικιακούς καταναλωτές που θέλουν να βάλουν ένα φωτοβολταϊκό, που θέλουν να μπουν στο net metering. Αυτό προέχει πράγματι. Αλλά αυτό δεν θα μας δώσει τη λύση. Είναι απαραίτητο, αλλά δεν μας δώσει τη λύση. Τη λύση σε εθνικό επίπεδο θα τη δώσει η αξιοποίηση των δικών μας κοιτασμάτων, υδρογονατράκων και ιδίως του φυσικού αέριου, ώστε να αρχίσουμε να παράγουμε το δικό μας αέριο. Όποτε γίνει αυτό, σε 3, 4, 5 χρόνια θα γίνει και να μειώσουμε τα εισαγόμενα, το εισαγόμενο αέριο. Το hub για το LNG έτσι κι αλλιώς έχει δρομολογηθεί και γίνεται. Αυτή τη στιγμή προχωρούν 3 επενδύσεις, 2 σε πολύ όριμο στάδιο, δηλαδή σε δύο χρόνια θα έχουμε 2 καινούριους σταθμούς LNG, μία στο Αγίου στο Δώρο, στη Motor Oil, και ένα πάνω στην Αλεξανδρούπολη, πολλωτές και οι δύο, και θα γίνει ίσως και μία τρίτη. Εντάξει, αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον ενθάρρυνση. Ξέρετε, εγώ θέλω να το κλείσω βάζοντας τη γεωπολιτική διάσταση και όποια γνώμη έχετε εσείς, σεβαστή, αλλά τελικώς αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι ούτε η κυβερνητική αντίληψη ότι οι αγορές καθορίζουν τον East Med, ή έτσι μας το σέρβιραν και οι Αμερικανοί ισχύει. Η γεωπολιτική ισχύει, γιατί τώρα ξαφνικά δεν είναι οι αγορές, είναι η γεωπολιτική που οι Αμερικανοί αναφερμένουν την ιστορία του East Med, μόνο που εδώ έχεις Ισραήλ στην Τουρκία, Ελλάδα στην Τουρκία, Τουρκία να λέει ότι στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να είναι ενεργειακή απάντηση. Και το ερώτημα είναι, πριν κάνουμε εμείς αυτό που φωνάζουμε 15 χρόνια, δούμε τις δικές μας δυνατότητες, μήπως πάμε σε ένα consortium συνεκμετάλλευσης με αγωγούς πια προς την Τουρκία? Όχι, όχι, κοιτάξτε, δεν έχει κανένα λόγο η Ελλάδα να συντρέξει σε consortium συνεκμετάλλευσης και συνδιαχείρισης. Αυτές οι λέξεις δεν πρέπει να υπάρχουν καν στο λεξιλόγιό μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Πρώτον, δεν υπάρχουν κοιτάσματα γνωστά και μεγάλα τα οποία διεκδικούν οι δύο χώρες. Τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για συνεκμετάλλευση. Δεν υπάρχουν. Ούτε έχουν βρεθεί. Άρα όσοι μιλάνε για συνεκμετάλλευση και συνδιαχείριση μιλάνε σε κενό αέρος. Ή έχουν άλλα κατά νου. Ή άλλα έχουν κατά νου. Μάλιστα. Λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι να προχωρήσουν οι έρευνες, ιδίως νότια και δυτικά της Κρήτης και στο Ιόνιο. Γιατί μαζί με τις έρευνες διασφαλίζουμε, εξασφαλίζουμε την ΑΟΣ και εξασφαλίζουμε το δικό μας χώρο στη θάλασσα. Και ας έρθουν όποιοι θέλουν να έρθουν να το διεκδικήσουν αυτό. Τη στιγμή όμως που εσύ προσπαθείς να επιβιώσεις ενεργειακά, εκεί θα αμυνθούμε. Και έτσι πρέπει να το δούμε. Διότι προχωρώντας τις έρευνες, ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε τον εθνικό χώρο. Και αν αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει προτεραιότητα, δεν ξέρω τι θα είναι η προτεραιότητά μας. Κώστα Σταμπολί, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη, γιατί ειλικρινά σε αυτό τον δυσνόητο πολλές φορές χώρο της ενέργειας, με τα προσδιόριστα του, μπορεί και εξειδικεύει και απαντά στους ακροατές με πολύ απλό τρόπο και μας μαθαίνει έτσι και μια ενεργειακή, τολμώ να το πω,
αλφάβητο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταμπολί. Εγώ, κύριε Σαχίνη, καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές. Να είστε καλά.